9 του μηνός Φεβρουαρίου, μετά από πολύ καιρό, σε μια εκπομπή επικαιρότητας για την πανιόνια πορεία μας, καθώς μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το αγώνας βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου μας, ο οποίος με αγώνα εντός έδρας με κάποια ομάδα του Εγάλεο έχασε με 3-1 σετ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά με την επικαιρότητα του Πανιωνίου. Όπως θα έχετε ενημερωθεί, το ποδόσφαιρο έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά με κάποιους παίκτες, οι οποίοι μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες και σε κάποιο φιλικό με τον Ιάντα Σαλαμίνας, το οποίο βέβαια χάσαμε, αλλά αυτό δεν έχει σαν αποτελέσμα. Δοκιμάστηκε και ο επιθετικός ο Αφρικανή από την Αφρική, ο Μεντσά. Δοκιμάστηκαν και κάποια άλλα νέα παιδιά. Και η ομάδα ετοιμάζεται, το ποδόσφαιρο κυρίως, για έναν πολύ δύσκολο αγώνα, για τον ντέρμπι που λέμε του 7ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής που παίζουμε φέτος, σαν Πανιόνιος. Στην Κρήτη, στο γήπεδο του Αγίου Νικολάου. Την ερχόμενη Κυριακή είναι ο αγώνας. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, θα έχουμε και κάποια παρουσία από κόσμο του Πανιωνίου σε αυτό το παιχνίδι, από τους οργανωμένους οπαδούς. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να κάνουν το ταξίδι στην Κρήτη, να σταθούν κοντά στην ομάδα και να μπορέσουμε σιγά σιγά και με την σημαντική ενίσχυση που έχει η ομάδα μας με περίπου 6 ποδοσφαιριστές σε διάφορες θέσεις, στα χαφ, στην άμυνα, στην επίθεση, να μπορέσει να τερματίσει πρώτη στον ομιλό της και να, ας πούμε, ατενίσει το μέλλον με μια καλύτερη προοπτική, μήπως και κερδίσει την άνοδο στην Super League 2. Βέβαια μετά θα ακολουθήσουν και μπαράζ, αν είναι πρώτη στην βαθμολογία του ομίλου της. Γίνονται και κάποιοι άλλοι αγώνες μετά, για να βρεθούν οι τέσσερις ομάδες που ανεβαίνουν από την κατηγορία που βρισκόμαστε τώρα, μιας και η Football League έχει πάψει να εφίσταται, από τη ΓΑΜΑ Εθνική δηλαδή, στην Super League 2. Από όσο θυμάμαι, 4 είναι οι ομάδες που ανεβαίνουν και αυτές θα βγουν μέσα από κάποια παιχνίδια play-off. Η επικαιρότητα του Πανιωνίου όμως και τα σημαντικά θέματα που τρέχουν στον ιστορικό είναι στο λειτουργικό κομμάτι. Όπως θα έχετε μάθει, το γηπεδάκι, κοινώς λεγόμενο ως τέντα, υπέστη ολική καταστροφή, καθώς από τα χιόνια υποχώρησαν οι στήλοι που κρατάγανε την τέντα, το γηπεδάκι δίπλα στο Βαρύκασο που προπονούνται και κάνουν αγώνες ακαδημίες και τα μικρά τμήματα μπάσκετ του Πανιωνίου μας. Αυτό βέβαια υποχώρησε και τις τελευταίες μέρες, πριν μια εβδομάδα, με τη συνεισφορά του Δήμου, ήρθαν κάποιοι γερανοί και τα μαζέψανε ό,τι είχε πέσει και είμαστε σε μια διαδικασία αναζήτηση προσφορών από διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες για να ξαναδημιουργηθεί, να ξανακλείσει με κάποια τέντα ή με κάπως παρόμοιο τρόπο αυτό το γηπεδάκι που ήταν οι ακαδημίες μπάσκετ του Πανιωνίου μας, καθώς τώρα χάνουν την προπόνηση πολλά τμήματα και στα αγόρια και στα κορίτσια που είχαν βρει εκεί το σπίτι τους, είτε έχει καλό καιρό είτε βρέχει. Ήταν ένα στην ουσία κλειστό γηπεδάκι που κάνανε και προπόνηση και κάποιους αγώνες στις μικρές κατηγορίες των ακαδημιών και στα αγόρια και στα κορίτσια. Τώρα δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Υπέστη ολική καταστροφή με τα χιόνια, με πολλά κιλά χιόνια που συσσωρεύτηκαν πάνω στην τέντα και εκ των πραγμάτων υποχώρησε. Είναι και γύρω στα 10-11 χρόνια η κατασκευή αυτή. Πέρασε γρήγορα ο καιρός όταν δημιουργήθηκε αυτή η τέντα. Για όποιους θυμούνται. Τέλος πάντων, και
Κινήθηκε και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε ομόφωνη απόφαση την προηγούμενη Τρίτη και κινήθηκε ο Δήμος μετά από να συνεισφέρει να βοηθήσει τον Πανιόνιο για να δουν κάποιοι γερανοί και υπάρχει και μια δέσμευση προφορική από όλες τις παρατάξεις του Δήμου, θέλουμε να πιστεύουμε, βασικά από τη Δημοτική Αρχή, ότι θα ενισχύσει σημαντικά για να επανέλθει, για να ξαναγίνει αυτή η τέντα. Το χρονικό διάστημα δεν ξέρουμε πού θα πάρει για να γίνει. Κάποιες εβδομάδες ακόμα θα χαθούν βέβαια προπονήσεις, αλλά το σημαντικό είναι να στεναχωρηθούν πάλι τα τμήματα μίνι παιδών, Πανιωνίου και αντίστοιχα Κορασίδες, Πανκορασίδες, Νεάνιδες, το αντίστοιχο τμήμα μπάσκετ του συλλόγου μας, καθώς αυτό άφησε πολύ πίσω, πολλά τμήματα του Πανιωνίου των υποδομών και μέσα στην πανδημία, μέσα στους περιορισμούς, μέσα σε έλλειψη προπονήσεων, όλους τους τελευταίους 18-20 μήνες, ήρθε και αυτό για έναν σύλλογο που ήταν στην ουσία κλειστός, άνευ προπονήσεων για σχεδόν όλα τα τμήματά του, άνευ εσόδων και με τα τρέχοντα, με τα έξοδα βέβαια, τα λειτουργικά και τα πάγια να τρέχουν. Ελπίζουμε όλοι ότι όλο αυτό το θέμα με την πανδημία και τον κορονοϊό αργά ή γρήγορα θα ξεκινήσει η ύφεσή του. Όλοι λένε από τον επόμενο μήνα, αλλά τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει η σεζόν, το ερχόμενο καλοκαίρι, να μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό προγραμματισμό ο Σύλλογος και το κάθε τμήμα μπλα βασικά. Διότι να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχουν και τμήματα όπως το τζούντο, οι ενόργανοι, που δυσκολευτήκαν πολύ, έχουν επαφή, πρέπει τα παιδιά να κάνουν συνεχόμενα τεστ, τα πρωτόκολλα είναι πολύ αυστηρά και έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Και ο Σύλλογος βεβαίως πρέπει να εναρμονιστεί με τις οδηγίες της πολιτείας, δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό. Αυτά είναι τα της επικαιρότητας. Το πόλο του Πανιωνίου των Ανδρών, παρόλο μια απρόσμενη εντός έδρας ήταν από τον Ιδρανικό, συνεχίζει ακάθεκτο και την Α1 κατηγορία, να θυμίσουμε, στον Νότιο Όμιλο, έχει σιγουρέψει τη δεύτερη θέση, βαθμολογίες πίσω από την Βουλιαγμένη. Για το πόλο Ανδρών μιλάω. Το γυναικών και αυτό τελευταία έχει κάνει κάποιες νίκες και κάνει και αυτό τον αγώνα του να μπορέσει να σταθεί στην κατηγορία. Εκεί όμως τα πράγματα είναι οργανωμένα. Υπάρχει ένας υπεύθυνος, υπάρχει ένας αρχηγός, υπάρχει ένας άνθρωπος που χρηματοδοτεί και που βοηθάει από την κορυφή της ομάδας ανδρών γυναικών του Πανιωνίου μέχρι κάτω τη βάση του αθλήματος του πόλο, τις ακαδημίες, τα κορίτσια, τους άντρες, τους προπονητές, για να υπάρχει μια ευρυθμία και να υπάρχουν αυτό που λέμε μια προοπτική. Και δείχνει να το πετυχαίνει και πραγματικά να έχουμε μια σταθερή άνοδο των παιδιών που έρχονται και ασχολούνται με το άθλημα. Και όπως μου είχε πει κάποτε και μου είχε κάνει εντύπωση έτσι, ο οραματισμός του και το μέλλον που έβλεπε και που ήθελε αυτός να κάνει πράξη στο Σύλλογο. Αν τώρα που είμαι εγώ και μιλάω βέβαια για τον... Τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Λοιπόν, αν ο Σύλλογος τώρα έχει 100 παιδιά που ασχολούνται, 100 αγόρια και κορίτσια που ασχολούνται από τις ακαδημίες και τις υποδομές στην υδατοσφαίριση στον Πανιόνιο, εγώ ο στόχος μου είναι όταν θα φύγω ο Πανιόνιος να μπορέσει να έχει 200 γιατί όχι και 300 παιδιά. Ενδεικτικά είναι τα νούμερα, έτσι, σαν παράδειγμα λέω, αλλά πραγματικά αυτό γίνεται σιγά σιγά πράξη και να πούμε είναι το μόνο άθλημα, το πόλο ανδρών και γυναικών, που έχουμε παρουσία στην πρώτη τάξη κατηγορία, στην Α1 λέει του πόλου. Με πολύ καλή παρουσία στους άντρες και εντάξει, στις γυναίκες όχι τόσο ψηλά στη βαθμολογία, πιο χαμηλά, αλλά και εκεί η προσπάθεια υπάρχει, η προσπάθεια γίνεται. Το χτίσιμο στις υποδομές γίνεται, η οργάνωση υπάρχει, η θέληση των ανθρώπων
προπονητών και έφορων είναι εκεί. Και όταν όλα αυτά υπάρχουν και ένα τμήμα λειτουργεί στο σωστό περιβάλλον σαν μια οικογένεια, τότε και τα αποτελέσματα έρχονται αργά ή γρήγορα. Είναι ζήτημα χρόνου να δρέψει τους καρπούς αυτών των προσπαθειών. Για το μπάσκετ του Πανιωνίου μας που είναι στην επικαιρότητα τώρα, καθώς όπως θα έχετε ήδη μάθει από τη Δευτέρα το βράδυ έχει αλλάξει ο προπονητής της ομάδας, τον μπάσκετ του Πανιωνίου μας, μετά την ονδυνηρή ήττα που είχαμε 86-90. 93-94 με 8 πόντους διαφορά. Από την ομάδα του Κρόνου, του Κρόνος Αγίου Δημητρίου, την οποία είχα την τιμή να παρακολουθήσω και εγώ από κοντά, στο γήπεδο του Πλαχαμίου, στο Δημοτικό Στάδιο Πλαχαμίου, το κλειστό. Και η ομάδα αυτή, η οποία ήταν τρίτη από το τέλος, με ρεκόρ νικών, αν θυμάμαι καλά, 3-8, τρεις νίκες, δηλαδή όλες και όλες, με 8 ήττες. Ο Πανιώνιος είχε 6 νίκες και 6 ήττες μέχρι τον αγώνα αυτό. Και ήμασταν στο μέσο της βαθμολογίας. Δεν υπάρχει καμιά προοπτική δηλαδή για να ανέβει η ομάδα φέτος. Αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει εδώ και 2 μήνες, 1,5-2 μήνες όλοι πια. Από την προηγούμενη χρονιά. Ίσως κάποια αποτέλεσμα στην αρχή της σεζόν μας είχαν δώσει ελπίδες, αλλά ήταν μάλλον ευκαιριακά όλα αυτά. Και βεβαίως αυτά συμβαίνουν στο μπάσκετ του Πανιωνίου, διότι όπως έχουμε μάθει και ξέρει ο περισσότερος κόσμος που ασχολείται, είναι αρκετός ο κόσμος που πονάει το μπάσκετ την καλαθοσφαίριση στον Πανιώνιο, διότι δεν ξεχνάμε ότι για 10 και πλέον χρόνια προς το γεγονότος ότι ήμασταν η πρώτη ομάδα στην Αθήνα. Έτσι. Τη δεκαετία του 80, από το 83, 82, 83 και μετά, μέχρι τις αρχές του 90. Με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχουν τα πρωτεία από τη Θεσσαλονίκη στο άθλημα. Όταν κερδίζαμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέσα έξω, ΑΕΚ μέσα έξω κτλ. Αλλά και τα επόμενα χρόνια όταν είχαμε πρωταγωνιστικό ρόλο, φτάσαμε στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, φτάσαμε να παίζουμε Ευρωλίγκα, φτάσαμε σε πολλές ψηλές θέσεις στη βαθμολογία, τρίτη, τέταρτη θέση και να παίζουμε Ευρώπη κάθε χρονιά. Την εποχή, τα δύσκολα χρόνια για το ποδόσφαιρο, τα πέτρινα που λένε κάποιοι, που η ομάδα γνώρισε 2 υποβιβασμούς, υπήρχε το μπάσκετ, υπήρχε μεγάλη προοπτική από το άθλημα του μπάσκετ για να κρατήσει κάποιον κόσμο που είναι κοντά στον Πανιώνιο και αγαπάει το σύλλογο ζεστό, ότι υπάρχει πρωταγωνιστή, αν μπορεί όχι στο αγαπημένο του άθλημα, αλλά στο δεύτερο τετάξει πιο λαόφιλες άθλημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος έχει γνωρίσει μεγάλη κατάπτωση. Έχει γνωρίσει ολική απογοήτευση για πολλούς οπαδούς, για πολλούς φιλάθλους που τον αγαπούν. Και το μόνο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας και φωτός και αισιοδοξίας, θα έλεγα, από τα παλικάρια που μέσω της κίνησης Ορφέας, αν έχετε μάθει από τις εκλογές που γίνανε πέρσι στο Σύλλογο, έχουν μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ραστέχνη και έχουν καταφέρει κάποια αξιόλογα πράγματα. Έχουν δώσει από το προσωπικό τους χρόνο πολύ και από την αγάπη τους και από το προσωπικό τους έτσι ενθουσιασμό και νιάξιμο για το Σύλλογο. Έχουν αφιερώσει πολλές ώρες και σύντομα θα τους έχουμε και σε μια εκπομπή εδώ στην Πανιώνια Πορεία κοντά μας για να μας εκφράσουν και να μας πούν κυρίως για ένα πολύ δυνατό επίτευγμα που έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν τα χρέη
του συλλόγου προς την κατασκευαστική εταιρεία που έκανε πάνω από την 5-6 στο στέγαστρο που λέμε, πάνω από τις κερκίδες, την οροφή, τη σκεπή δηλαδή, στις κεντρικές, στις κεντρικές 4, 5 και 6 κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Νιασμένης, που είχαν πολλά προβλήματα. Και αυτό βέβαια, αν θυμάστε καλά, έχει γίνει, είχε ξεκινήσει και είχε γίνει πριν πολλά χρόνια, πριν αναλάβει ο Κωνσταντίνος Τσακίδης το Σύλλογο. Ήταν επί Προεδρίας Αχιλέα Μπέου. Τώρα μιλάμε για 18-20 χρόνια πριν. Λοιπόν, αυτό το έργο λοιπόν δεν είχε, δυστυχώς, δεν είχε αποπληρωθεί και είχε φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσό, κοντά στα 700 και πλέον χιλιάδες ευρώ. Και βεβαίως δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον κανένας, καμία από την διοίκηση του Πανιωνίου να έρθει σε επαφή με τον κύριο αυτόν. Το βάρος είχε πέσει βέβαια και ήταν στο δημοτικό στάδιο, στον Εραστέχνη Πανιωνίου, που είναι ο κατανόμων χρήστης του Δημοτικού Σταδίου Γενναιά Μήνης. Η παραχώρηση είναι για 100 χρόνια, θυμάστε, και έχει δοθεί παράταση τώρα σε αυτό. Και ενώ ήταν να γίνει με επιχορήγηση της πολιτείας, τελικά αυτή με τα μνημόνια που επακολούθησαν πριν 10-12 χρόνια δεν έγινε πραγματικότητα και να μην τα απολογούμε, έπεσε το χρέος αυτό στα χέρια του Εραστέχνη Πανιώνιου, που είναι ένας σύλλογος που δίνει τη δυνατότητα τα παιδιά σε όποια αθλήματα θέλουν να γυμναστούν, να αθληθούν σε εραστεχνικό βαθμό έτσι και επίπεδο, μέχρι να φτάσουν, αν είναι και έχουν το ταλέντο, σε ηλικία των 18-19 χρονών και να αγωνιστούν στην αγωνιστική ομάδα, που εκεί βέβαια αλλάζουν τα δεδομένα. Για το βόλεϊ τα λένε άνδρων και γυναικών, τα λένε ονθυπορικά, και για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ βέβαια κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο και πια γίνουν επαγγελματίες αθλητές. Δυστυχώς λοιπόν αυτό δεν είχε ασχοληθεί κανείς στις προηγούμενες διοικήσεις του Πανιωνίου. Η φράση που είπε ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ότι επιτέλους υπάρχει και κάποιος από τον Πανιωνίο που ενδιαφέρεται για αυτό το χρέος. Το οποίο χρέος εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω εδώ και περίπου 5-6 χρόνια, είναι, έχει κερδίσει βέβαια τις δικαστικές αποφάσεις αυτός ο κύριος και έχει δεσμεύσει λογαριασμούς, τραπεζικούς λογαριασμούς του Πανιωνίου και τα έσοδα του Πανιωνίου από κάποια μαγαζιά που, όπως ξέρετε, νοικιάζει κάτω από τη βασική κερκίδα και περιμετρικά του Δημοτικού Σταδίου Νέας Μήνης. Οπότε, στην ουσία, έσοδο ο Πανιώνιος από αυτά τα καταστήματα που υπήρχαν, και τώρα πια είναι 2-3 και δεν υπάρχουν πια στο βαθμό που υπήρχαν παλιότερα, δεν έχει, διότι δεν έχει λογαριασμό για να πιστωθούν οποιαδήποτε χρήματα του Συλλόγου και έτσι λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, 5-6 χρόνια, στην κυριολεξία, στον αέρα, για να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Επισήμως δεν μπορεί κανείς ούτε χορηγίες να δώσει. Υπήρχε το καλοκαίρι ένας ενδιαφερόμενος για το τμήμα μπάσκετ αδρών του Πανιωνίου μας, για όποιον δεν έχει ακούσει, που ενδιαφερόταν πραγματικά να δώσει κάποια χορηγία στο τμήμα και να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνει στην Β' Εθνική κατηγορία των μπάσκετ αδρών, αλλά ήθελε να δει ότι τα λεφτά του μπαίνουν σε κάποιο λογαριασμό και να φανεί ότι έχουν πιστωθεί για το συγκεκριμένο λόγο στο Σύλλογο. Λογαριασμός δεν υπήρχε, άρα και αυτή η χορηγία δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Και πολλές άλλες παραδείγματα, πολλές άλλες χορηγίες, πολλές άλλες διαφημίσεις, διότι ο καθένας που θέλει να βοηθήσει το οποιοδήποτε σύλλογο, το οποιοδήποτε τμήμα, δεν μπορεί να μην έχει ένα χαρτί στα χέρια του, ένα έγγραφο στα χέρια του, για τραπεζική εντολή, κάτι που να λέει ότι εγώ δεν είμαι λόγος. Δεν είμαστε πια. Όλα αυτά γινόντουσαν χέρι με χέρι και τσέπη με τσέπη. Είμαστε στο 2022 και τα πράγματα γίνονται κυρίως μέσω υπολογιστών. Καν
γίνοντας την τράπεζα. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή με τα παλικάρια του Ορφέα και με τις κινήσεις που κάνανε και τις επαφές που είχαν με τον κύριο αυτόν, που διαφεύγει τώρα το όνομά του, αλλά δεν έχει σημασία, οδήγησαν στην ουσία σε ένα πολύ ευχάριστο αποτέλεσμα. Και λέω στην ουσία διότι τα διαδικαστικά, τα δικονομικά, τα έγγραφα δηλαδή και οι υπογραφές είναι που μένουν, με κάποια πράγματα νομικής υφής που πρέπει να, και κάποια έγγραφα που πρέπει να υπογραφτούν και να υπάρξουν, για να πούμε ότι και τυπικά έχει ήδη υπάρξει συμφωνία για να πληρώνει ο Πανίωνιος ένα συγκεκριμένο ποσό, ο σύλλογος βέβαια δραστέχνης. Γι' αυτό το χρέος που υπήρχε και να, δεν ξέρω το νομικό όρο, να πάψει να υφίσταται ο έλεγχος των λογαριασμών, μάλιστα η δέσμευση χρημάτων από τους λογαριασμούς τραπέζης που είχε ο σύλλογος. Η δέσμευση των λογαριασμών δηλαδή. Να μπορεί να ανοιχτεί ένας καινούριος λογαριασμός που θα ήταν ελεύθερος από τις, δεν λέγεται γεγονός υποθήκη, από τις, τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία, μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Να μπορεί ο σύλλογος να είναι ελεύθερος να κινεί, να χρηματοδοτείται και να έχει εισροή κεφαλαίων και χρημάτων και να πληρώνει βέβαια μέσω του λογαριασμού του καθαρά και εξάστερα, να μπορεί να δέχεται διαφημίσεις, να δέχεται χορηγίες και να υπάρχει σαν οντότητα και σαν κάποιο ταμείο τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου. Τώρα θα με ρωτήσετε, δηλαδή, εδώ και 5-6 χρόνια όλα γινόντουσαν χέρι-χέρι. Δεν μπορώ να σας πω κάτι διαφορετικό. Εδώ και 5-6-7 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι αυτή η απόφαση, μπορεί και παραπάνω. Σίγουρα, 5-6 χρόνια σίγουρα. Λοιπόν, ναι, ο Πανίωνιος δεν είχε που θα καταθέσει τα λεφτά. Μην ρωτήσετε που μπαίναν τα χρήματα αυτά, σε κάποιο χρηματοκιβώτιο φαντάζομαι, πάντως όχι στο τραπέζικο λογαριασμό. Λοιπόν, αυτά για τον ιστορικότερο σύλλογο του ελληνισμού. Φέτος είναι και η χρονιά για τα 100 χρόνια από την Μικαϊστατική καταστροφή. Θέλω να πιστεύω ότι θα δρομολογηθούν οι ενέργειες σε συνεργασία πάντα με το Δήμο και το Σεπτέμβριο στο Άλσος, να κάνει και ο Σύλλογος μια ωραία γιορτή, αντάξια της ιστορίας από τη γη των προγόνων μας. Εμένα η γιαγιά μου κατάγεται και πολλών από εσάς από τη Μικρά Ασία. Ο παππούς μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη, από τη μεριά της μητέρας μου, λοιπόν. Και να γίνει κάτι αξιόλογο και όλοι μαζί να βοηθήσουμε κάποια γιορτή, κάποια εκδήλωση. Και να μην ξεχνάμε ότι εκεί ήταν που γεννήθηκε ο Πανίωνιος Γυμναστικός Σύλλογος Μήνης. Εκεί ήταν που έδινε τους Ολυμπιονίκες τότε εκτός ελλαδικού χώρου για τις πρώτες Ολυμπιάδες. Εκεί ήταν που έδινε τις διακρίσεις με τα χρώματα της Ελλάδος, στους Βαλκανικούς αγώνες, στους Μεσογειακούς αγώνες που γινόντουσαν μέχρι το 22, όλα τα αθλητικά γεγονότα. Εκεί ήταν που άνθησε πραγματικά ο αθλητισμός. Για τα πρώτα χρόνια της ζωής του, 30 περίπου από το 90, από το 1890 περίπου 30 χρόνια και παραπάνω, άνθησε ο αθλητισμός της Μύρνης, στον Πανιόνιο και βέβαια στον Απόλλωνα. Λοιπόν, της Μύρνης. Θα είναι λοιπόν μια ευκαιρία να φωνάξουμε και από αυτό εδώ το βήμα και τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανιωνίου μας για να μας πούν τι σκέπτονται, έχουν γίνει κάποιοι σχεδιασμοί, έχουν υπάρξει κάποιες κουβέντες, αλλά να έρθουμε και από εδώ να μας παρουσιάσουν και να μας πούνε πώς μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε τη γιορτή για τα 100 χρόνια μιας ιστορίας με πολύ πίκρα και πολύ βάσανα, αλλά μια ιστορία που άλλαξε το στάτους της χώρας μας
έφερε ανθρώπους προκομμένους από τα παράλια της Μικρασιάς, αύξησε το πληθυσμό της χώρας κατά 100%, νομίζω κάποιος έχει πει κατά 150%. Λοιπόν, πλέον το 1 εκατομμύριο ανθρώπων ήρθαν από τα παράλια της Μικρασιάς, εκδιωγμένοι βεβαίως από τα πάτρια εδάφη στον Πειραιά και σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδος, της Ενωχώρας, στα νησιά βεβαίως, Σάμο, Χίο. Λοιπόν, και εδώ στεγάστηκε και ο Πανίδης Μαστικός Σύλλογος Μήνης, το γραφειάκι στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην αρχή, όποιος πάτη και ξέρει την ιστορία, και μετά βεβαίως. Στην Νέα Σμήνη, όταν το 1940 χτίστηκε και το Δημοτικό Στάδιο Νέα Σμήνη. Λοιπόν, οι εξελίξεις για το μπάσκετ που δεν ανέφερα προηγουμένως είναι ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και σήμερα που μιλάμε Τετάρτη βράδυ θα γίνουν και 2 ραντεβού με κάποιους προπονητές. Δυστυχώς η προσέγγιση με τον προπονητή του Παλαιού Φαλήρου και με τον κύριο Κούμπαυλη δεν ευωδόθηκαν, καθώς ο κύριος Κούμπαυλης πρόλαβε και έκλεισε στον Εθνικό και ο πρώην προπονητής του Παλαιού Φαλήρου για προσωπικούς λόγους και κάποιο ταξίδι στην Ισπανία δεν μπορεί να βοηθήσει να κάτσει στον πάκο της ομάδας μας. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε και έχουμε κάποιο ραντεβού, 2 άλλες περιπτώσεις. Και βέβαια υπάρχουν και 2-3 περιπτώσεις παιχτών που έχουμε δικαίωμα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Μάλλον θα πάρει παράταση αυτή η διορία για να κάνουμε κάποιες μεταγραφές. Αυτή είναι η διορία για τη Β' Εθνική Μπάσκετ Ανδρών, αλλά κάνουμε κάποιες κινήσεις να ενισχυθεί η ομάδα με 2-3 παίκτες, καθώς είχαμε ήδη την αποχώρηση 2 παιχτών, του Μίζιαλου και του Κανελόπουλου, εδώ και 3-4 εβδομάδες, και να μπορέσει αυτή η ομάδα να συμπληρώσει το μαγικό αριθμό των 10-11 αθλητών για να κάνει επιτέλους κάποιες προπονήσεις στη διάρκεια της εβδομάδας και να μην πηγαίνουμε στα μάτς με 1 προπόνηση κάθε Κυριακή, 1 προπόνηση της Παρασκευής του Σαββάτου, διότι έτσι η ομάδα δεν μπορεί να δημιουργήσεις. Η αλλαγή του προπονητή έδειξε ότι και αυτός βέβαια θεωρήθηκε από όλους και από μένα ίσως που δεν είμαι ειδήμων στο άθλημα να έχει και αυτός την ευθύνη του, αλλά με 1 προπόνηση τη εβδομάδα δεν υπάρχει προπονητής που να μπορεί να του ζητήσει το λόγο. Δεν υπάρχει προπονητής που να μπορεί να φτιάξει ένα σύστημα. Δεν υπάρχει προπονητής που να μπορεί να δώσει εντολές. Στο εσωτερικό διπλό που να περιμένει αυτές να γίνουν πράξη και στον αγώνα. Όταν δεν υπάρχει εσωτερικό διπλό παρά 1 φορά τη εβδομάδα. Αυτό που λέμε 1 νησοκαμία. Μακάρι οι άνθρωποι που τρέχουν και πονάνε το σύλλογο όπως ο κύριος Λάζαρης. Λοιπόν, και ο Αθανάσιος Κωνσταντώνης που έχει αναλάβει ένα μεγάλο φορτίο τώρα για να μπορέσει να βρει, είναι και δύσκολη περίοδος, κάποιους αθλητές για να φτιάξει ο Πανίνος δεκάδα, κυρίως στη θέση 5, καθώς το πεντάρι μας, ο ψηλός μας, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα. Έχει απέκτησε ένα πρόβλημα στη μέση του που δεν του δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην ομάδα μας πολλά λεπτά στη διάρκεια οποιοδήποτε αγώνα. Και με το πρόβλημα της μέσης βρεθήκαμε να μην έχουμε πεντάρι στο ρόστερ του μπάσκετ ανδρών του Πανιωνίου μας. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη. Από ό,τι έχουμε μάθει, κινούμαστε για κάποιο πεντάρι και για κάποιο διαρροτριάρι αυτή τη στιγμή. 2, ακόμα και 3 παίκτες αθλητές, αν μπορούμε να ενισχυθούμε από τους διαθέσιμους, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει κάποιος να έχει μείνει ελεύθερος από την ομάδα του, και ελεύθερος για να μείνει σημαίνει ότι δεν θα είναι σίγουρα πρώτο όνομα, αλλά το βασικό είναι να έχουμε κάποιον που να μπορεί να συνδράμει αυτή την προσπάθεια για την παραμονή πια στην κατηγορία του συλλόγου μας, έτσι. Διότι έχουμε κάνει ήδη 12 παιχνίδια. Ήταν το παιχνίδι με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, το πρώτο παιχνίδι του Β' γύρου του πρωταθλήματος. Χάσαμε μάλιστα και τη διαφορά. Είχαμε κερδίσει με 7, χάσαμε με 8 προχτές.
και να μην τα πολυλογούμε, πρέπει να βάλουν όλα τα κεφάλια μέσα, να κάνουν προπόνηση, αν μη τι άλλο, να κάνουν κάποιες προπονήσεις μέσα την εβδομάδα, έτσι. Και να προσπαθήσουν πολύ, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε κανείς από εμάς ότι από την τρίτη τάξη κατηγορία, γιατί αγωνιζόμαστε στη Β' Εθνική, έτσι, είναι η Α1, η Α2 και η Β' Εθνική, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγωνιστικότητα της ομάδας μας. Έχει φανεί στα τρία τελευταία μάτς περίτρανα. Χάσαμε με 20-25 πόντους από τα Χανιά, χάσαμε 8 από τον προτελευταίο εντός έδρας, είχαμε χάσει πάλι με 25-30 πόντους από το φιλαθλητικό πριν δύο εβδομάδες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, άμα σε πάρει από κάτω και καθώς πέφτουνε τρεις ομάδες ή τέσσερις, δεν θυμάμαι, πρέπει να βάλουμε τα κεφάλια μέσα, διότι δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Έχουμε 6 νίκες, μπορεί να χρειαστούμε 10, μπορεί να χρειαστούμε 11, δηλαδή 5 νίκες ακόμα. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο Πανιώνιος θα κινδυνεύσει να υποβιβαστεί από τη Β' Εθνική κατηγορία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι σίγουρα το πιο μαύρο στίγμα στην ιστορία του συλλόγου, σε οποιαδήποτε ομαδικό άθλημα, γιατί μπορεί να έγινε η συμμετοχή του Πανιώνιου στο ποδόσφαιρο πριν 2 χρόνια στη Γ' Εθνική, και να θυμίσουμε ότι με το καθεστώς το τότε ήταν η Α' Εθνική, Super League 1, Super League 2, Football League και Γ' Εθνική. Δηλαδή, αγωνιστήκαμε, πέφτοντας αγωνιστικά από τη Super League 1, όχι στη Super League 2, αλλά δύο κατηγορίες κάτω. Την τέταρτη την τάξη κατηγορία, δηλαδή, στη Γ' Εθνική. Βέβαια, με την αναπροσαρμογή που έγινε πέρσι και την κατάργηση του Football League, αυτή η κατηγορία είναι η τρίτη τάξη κατηγορία πια. Φανταστείτε λοιπόν τον Πανιώνιο να έχει βρεθεί, όπως στο ποδόσφαιρο έτσι και στο μπάσκετ, μόνο που στο μπάσκετ βρεθήκαμε στην τρίτη την τάξη κατηγορία, τη Β' Εθνική. Όχι στην τέταρτη όπως το ποδόσφαιρο. Φανταστείτε όμως να κινδυνεύσει ο Πανιώνιος, ντρέπομαι να πω και να αρθρώσω, να υποβιβαστεί ο Πανιώνιος από τη Β' Εθνική στην τέταρτη τάξη κατηγορία, που στην περίπτωση του μπάσκετ, να σας θυμίσω ότι είναι το τοπικό πρωτάθλημα. Είναι σκανά. Είναι τοπικά πρωταθλήματα Αθηνών, Πειραιώς. Αυτά είναι. Δεν έχει το μπάσκετ Γ' Εθνική, που σημαίνει γειτονιές, έτσι. Ούτε που θέλουμε να το σκεφτόμαστε, πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στο σύλλογο και αυτοί που τον τρέχουν και πονάνε πραγματικά, γιατί έχω και προσωπική εμπειρία τις τελευταίες μέρες, θα σας ενημερώνω ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν η ομάδα να ενισχυθεί με 2 τουλάχιστον αθλητές, μπορεί και 3, και με κάποιο προπονητή μέχρι την Κυριακή, που θα αντιμετωπίσουμε βέβαια την ομάδα του Εγάλεω εντός έδρας. Αλλά αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, καθώς είναι πρώτη στη βαθμολογία του Εγάλεω, που μας είχε κερδίσει τότε τη δεύτερη αγωνιστική στο Εγάλεω με κραυγαλαία λάθη της διαιτησίας, πολύ μεγάλα λάθη της διαιτησίας, τραμποκισμούς και διάφορα τέτοια. Ήμασταν τότε ανταγωνιστικοί. Δυστυχώς η ομάδα μας δεν έχει καμία σχέση. Το αγωνιστικό της προφίλ, θέλω να πω, το τότε με το τώρα, σε σχέση με το Εγάλεω, το οποίο είναι καθαρά πρώτο στη βαθμολογία και το μεγάλο φαβορί για να ανέβει στη Super League 2, θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Επικαιρότητα τρέχει. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε ήδη κλείσει κάποιο προπονητή. Εμείς θα σας ενημερώσουμε και θα δώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Εδώ, από το φιλόξενο κανάλι του NSTV, με την επόμενη εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας, που θα έχει καλεσμένο πιθανότατα κάποιος από το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου μας. Και εννοώ τις υποδομές των βόλεϊ του Πανιωνίου μας. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επανειδήν την ερχόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.